Έτσι είναι τέρμα, πόσο. Εντάξει, κοιτάξτε και πρόσωπο. Εδώ δεν είναι τέρμα, εδώ είναι το τέρμα. Εδώ θα τις κόψουμε. Τα μαγικά πλακάκια του Κώστα. Εδώ θα τις κόψουμε. Μην δεις μας. Περιμένε. Μην δεις μας. Εδώ δείτε, εδώ δείτε. Αυτό είναι το τέρμα. Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα μαζευτήκαμε πάλι εδώ στο αμάξι. Θα ασχοληθούμε με την ανάρτηση, με το μπροστινό μέρος της ανάρτησης. Όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο, πήγαμε, δοκιμάσαμε τα καινούργια τιμόνια. Το πλακάκι που έκανε ο Κώστας. Το αμάξι έγινε κάρτ, στρίβει πολύ περισσότερο, έχει γίνει παιχνίδι. Αλλά... τώρα αργύρισε εδώ, σηκώνει το αμάξι, θέλει να μας χαλάσει το intro. Κάνει πολύ φασάρια. Γεια σας και από μένα. Τι είδαμε. Λοιπόν, είδαμε ότι τα Max, επειδή κόβει πολύ παραπάνω, δεν χωρούσε τις 16άρες, γιατί ήμασταν μπροστά με 16άρες. Αναγκαστικά βάλαμε 15άρες με 195-50 15 για να μπορεί να είναι λειτουργικό το αμάξι, να μην βρίσκει μέσα στους στόλους. Αφού το κάναμε αυτό, το αμάξι είδαμε ότι έπεσε πάρα πολύ, χαμήλωσε πάρα πολύ. Με το ζόρι μπήκαμε στην πίστα για να καταλάβετε. Και δεν γίνεται έτσι να είναι τόσο χαμηλό και αναγκαστικά θα πρέπει να κάνουμε μια μετατροπή μπροστά, να σηκωθεί λίγο το αμάξι και να μπουν 16άρες πάλι. Πήραμε δύο μπροστινά Bilstein. Σωστά. Και τώρα κάνει μετατροπή ο Κώστας τα top mount που είχαμε πάρει. Τα οποία είναι για coilover. Τι λάθος κάναμε, αγοράσαμε top mount. Αλλά τι γίνεται, εκείνα είναι για coilover. Για να πιάσουν κατευθείαν σε coilover. Εμείς έχουμε αμορτισέρ ελαττήριο. Τα βάλαμε στην αρχή σε αυτά που είχαμε και με το που έκοβες τέρμα το τιμόνι έμενε... γυρνούσε όλο μαζί. Γυρνούσε και όλο... το ελαττήριο. Γι' αυτό τώρα Κώστας εκεί μέσα παλεύει, κάνει μια άλλη πατούρα. Πάνω από το μανίσιο θα κάνει πλακάκι, το οποίο θα πάει το πλακάκι από το Max Speeding Rods. Το top mount που θα βιδωθεί πάνω στο πλακάκι που θα φτιάξει ο Κώστας. Για να αποφύγουμε αυτό το στρίψιμο. Ακριβώς. Τώρα θα κάτσουμε να ξυλώσουμε τα μπροστινά. Έτσι. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την εφαρμογή. Να βάλουμε τα πλακάκια, τα μανίσια top mount. Έτσι. Δοκιμή νομίζω σήμερα δεν προλάβουμε να κάνουμε. Αλλά εν ολίγης αυτά θα γίνουν. Πάμε, σήκωμα.
θέλει λίγο κατέβασμα τη διάμετρο, ένα πρόσωπο από πίσω και να γίνει πατούρα από πίσω. Κάνω το ίδιο και το άλλο και μετά θα τα πιάσω ανάμεσα. Αυτό στην ουσία θα πει τώρα είμαστε στο στάδιο ξεμονταρίσματος. Θα βγουν πάλι όλα. Top mount ρυθμιζόμενο. Πλακάκι και top mount μαμά. Σάντουιτς. Ρίξε στο κρύσταλλο. Ρίξε ουίσκι. Το ψυχάνομαι και όποιος με βρίσκει. Εδώ είναι τα παρτάλια μας. Έπεσε. Το βλέπεις. Εδώ πέρα που είχε την πατούρα του να κάνει stop. Εδώ. Διαλύθηκε. Όχι διαλύθηκε, εμάς είχε τερματίσει εδώ. Είχε τερματίσει μεν, ναι, όλα καλά όταν τα βάλαμε και τα σφίξαμε, αλλά πάνω όταν τα βάλαμε γυρνούσε πήδηξε. Εκεί, γυρνούσε ναι. Όλο. Καταλαβαίνεις, δηλαδή μάταιο. Φτάσαμε και στο σημείο της συναρμολόγησης. Να δούμε. Δεν θα θυμάμαι τι έχουμε πάνω τώρα. Θα βρούμε στην πορεία. Αλλάζει, θα πετάω. Ξαναβάζουμε τα κόκκινα τα λατήρια, πιο σκληρά από τα μαύρα. Και σφιχτά εδώ πέρα, είδες. Δεν ήτανε. Θυμάσαι όταν το είχαμε, δεν ήταν. Αυτό είναι το σετ του, φίλε, γι' αυτό. Είναι σωστό. Με τα μαμάτα μορτισέρ τα μαύρα δεν ήταν σφιχτό. Έπαιζε το ελατήριο. Ναι, γιατί ήταν όλο το top mount. Ναι, αυτά ναι, σωστά, τα ελατήρια σωστά. Είναι γι' αυτό το top mount. Σωστά. Μεταξύ είναι στραβό το top mount. Ναι. Κάτσε. Σφίξε τώρα, θα γίνει. Όλα εγώ έσφίξα. Σαντουίτσι θα γίνει, σαντουίτσι. Τώρα μέσα στα σκοτάδια που τέλος πάει. Να φέρεις το καρυδάκι να τα σφίγγει. Και εδώ τώρα, κερδίσαμε ένα πόντο από το top mount. Αυτό με αυτό είναι 1,5 πόντος. Άλλο 1,5 πόντος. Και 8 χιλιοστά που είναι εκείνο, πάμε 1 και 1,5, 2,5, 3 και 3, 3,3, 3 πόντους δηλαδή, θα πάρουμε σίγουρα. Πάνω. Ύψος, ναι. Πολύ χρώμα είναι. Ποιο? Κόκκινο, ασημί, κίτρινο, ροζ. Τι δεν θες. Μας αρέσει το χρώμα. Σήμερα τι έμαθα. Βάλτε λίγο χρώμα. Για πες. Παλιά λέει, το αγορίστικο το χρώμα. Είπεν το ροζ. Πάλλον που πήγε ρε μαλάκα. Λέει. Ποιο? Το 5. Έτσι ρε μας, τώρα το βρούμε. Ήταν το ροζ. Το αντρικό. Το αγορίστικο το χρώμα. Γιατί λέει, γιατί είναι η πιο απαλή απόχρωση του κόκκινου. Mm. Το κόκκινο ήταν το πολεμικό χρώμα, άμα δεις ναι, όντως. Σε
στρατηγή τέτοια, ξέρω εγώ, είχαν κόκκινα χρώματα. Και το αγορίστικο ήταν το ροζ. Που είναι, σου είπα, το πιο απαλό το, από το μαχητικό. Ναι. Sweet. Είναι λίγο sweet. Και τα κορίτσια φορούσαν το γαλάζιο του ουρανού. Okay. Λέει, άμα δεις παλιούς βασιλείς και τέτοια που είναι μωρά, ροζ φοράνε. Πρόχριστου. Όντως. Όχι πρόχριστου. Και μετά λέει ο Χίτλερ πρώτα μάζεψε τους ομοφυλόφιλους. Και αυτούς τους έβαζε ένα ροζ αστέρι. Και από εκεί και μετά καθιερώθηκε ότι το ροζ είναι πούστιδο. Για τις πούστιδες. Και από τότε έμεινε στον κόσμο ότι το ροζ είναι το γυναικείο, ξέρω. Η αδέλφο. Η αδέλφο ήταν. Η αδέλφο. Η αδέλφο Χίτλερ. Μάθαμε και κάτι, ε. Και ιστορικό κανάλι. Εντάξει, ξεφύγαμε νομίζω. Αυτό θα το βάλεις. κάτι θα κάνω. Ωραία. Μία μπροστά, δύο πίσω και το πάμε μέσα και διαγώνια. Ποιο πιστεύεις. Πατημένη. Λοιπόν, έχει περάσει η ώρα, παιδιά. Έξω έχει νυχτώσει. Εδώ, αυτό είναι έτοιμο. Στην ουσία κάναμε ρυθμιζόμενο το μαμά top mount. Τώρα θα δούμε πώς θα δουλέψει. Καλό βράδυ, τα λέμε στο επόμενο. Καλό βράδυ. Γεια σου. Καλημέρα παιδιά. Σήμερα ήρθαμε να βάλουμε επιτέλους τα αμορτισέρ μπροστά. Εδώ είναι τα πλακάκια που έφτιαξα εγώ για να γίνει ρυθμιζόμενο το μαμά top mount. Περιμένουμε να στεγνώσει, να τα μοντάρουμε, να τα βάλουμε πάνω και να δούμε τι κάναμε, σε τι ύψος θα κάτσει το αυτοκίνητο και αν είναι τόσο σκληρό όσο θέλουμε. Ρε το μάνα μου τα ροζουλιά του απάνω. Δεν στέγνω σε καλά. Και άρχισε. Αυτό θα αποστηλήκε. Είπαμε το αντρικό είναι αυτό, ε. Αυτό είναι το αντρικό, δεν έχουμε. Αυτό είναι το χιτλερικό. Χιτλερικό χρώμα. Του Αδόλφου. Ε, αδέλφο. Του αδέλφου είναι. Ωραίο βγαίνει και αυτό, δεν άσχε. Δεν είσαι έτσι. Όχι. Όχι. Δεν βλέπω. Όχι. Άρα είμαι έτσι. Ποιάς το είμαι εκεί. Άντα ρε. Ναι. Ναι, πού σας είπα. Είσαι αυτά, είσαι αυτά. Έλα μας τώρα. Κάτσε λίγο, να περάσουμε. Για να δούμε πώς θα κάτσει. Φτώ. Πατάει. Όχι ρε φίλε, τζιπ. Τζιπ έγινε. Όχι ρε. Πατάει για να κατέβει. Όχι ρε, να πατήσει καλά. Τι όχι. Αυτό είναι. Αλλά είναι, δες πόσο μαλακό είναι. Εμένα, είναι τέρμα. Ναι. Κάτσε να κατέβει να... Δεν έχει και τη ζυγαριά όμως.
πιστεύω είναι σε πολύ ωραία. Σύμφωνα να δεις πώς θα έρθει και που θέλαμε. Πιστεύω... Το ύψος είναι καλό. Ναι, πιστεύω είναι καλό. Κάτσε. Θα το βγάλουμε μία έξω να δούμε. Θα κάτσει κι άλλο, όχι. Θα κάτσει κι άλλο. Θα πατήσει κι άλλο. Άμα κάνετε μία-δύο γύρες θα κάτσει. Θα κατέβει ένα από μέσα. Θα κάτσει από μέσα. Ωραίο ύψος. Έκατσε πάλι ρε. Ναι, δεν σηκώθηκε πολύ να πεις. Λίγο σηκώθηκε. Ναι. Πιστεύω σηκώθηκε όσο θέλαμε, πλέον όσο έπρεπε. Όχι, δεν. Τις άλλες δεν τις παίρνει. Δεν τις παίρνει, δεν τις παίρνει. Δεν τις παίρνει. Τις 16 άρες δεν τις πάρει, φίλε. Θα πρέπει να ανοίξουμε το λάστιχο, το φτερό. Ή over fenders, ή τέτοια, η μύφτερα. Κόψιμο και... Κόψιμο και γεια σου. Γεια σου, Στάμι. Πριν ήταν πιο μαλακό, αλλά τώρα δεν έχει και τη ζυγαριά. Φαντάζομαι πριν ήταν πολύ πιο μαλακό και άμα μπει ζυγαριά πιστεύω θα στρώσει. Κάνει λίγο έτσι. Σου λέω, άμα δεν πει ζυγαριά δεν μπορούμε. Ναι, 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 παίζει μεγάλο ρόλο η ζυγαριά. Γι' αυτόν τον λόγο είναι. Αυτό ήταν για σήμερα το βίντεό μας. Βάλαμε τα καινούργια μορτισέρ, τα ελαττήρια, κάναμε το ρυθμιζόμενο το mount εδώ πέρα. Το κάναμε διαγώνια πίσω για να πάρουμε και caster και camber. Πήρε λίγο παραπάνω camber από ό,τι ήταν. Τώρα σηκώθηκε λίγο το αυτοκίνητο από ό,τι ήταν. Κάνα δύο πόντους σίγουρα σηκώθηκε. Τώρα μένει να το δοκιμάσουμε στην πίστα, να δούμε αν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Ελπίζουμε προς το καλύτερο. Γεια σας.